Καλημέρα. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 το πρωινό μα vlog. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τα email που περιμένουν εδώ και εξαμηνία και άνω να γίνουν vlog. Και έχει θέμα «Αρμένικες βίζιτε από πεθερικά. Εγώ έβαλα αυτό τον τίτλο. Η φίλη που το έστειλε είχε βάλει τον τίτλο του, του δεύτερου μου βιβλίου που κυκλοφόρησε από τι εκδόσει ψυχογειώ και του τρίτου βιβλίου που έχω γράψει καθ του τέταρτου βιβλίου που έχω γράψει κατά σειρά, το «Να μείνω ή να φύγω», αλλά νομίζω είναι πιο ε, αντικειμενικός, πιο περιγραφικός ο, ο, ο τίτλος «Αρμένοι και σβήζονται σαν πεθερικά». «Αγάπη μου Θέκλα, σε παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό. Θέλω, θα ήθελα πάρα πολύ να σε γνωρίσω από κοντά από την πρώτη μέρα που σε άκουσα. Ήθελα να σου περιγράψω τη ζωή μου, αλλά δεν είχα το θάρρος». «Ευτυχώς πρόλαβες, πρόλαβες την περίοδο που έπαιρνα mail». Είμαι παντρεμένη 12 χρόνια με ένα πανέμορφο παιδάκι 9 χρονών. Το πρόβλημά μου είναι τα πεθερικά μου. Από την πρώτη στιγμή που γνώρισα το γιο τους, κατάλαβα ότι δεν είχα να κάνω με γονεί που θέλουν να αποκαταστήσουν τα παιδιά τους. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί οι πρώτες διακοπές με το αγόρι μου και μετέπειτα σύζυγο μου ήταν με τους γονείς του. Αφού γυρίσαμε, πήγαμε και μια εβδομάδα οι δυο μας, αλλά εκεί μου ζήτησε να αραγωνιαστούμε και να μείνουμε όλοι μαζί. Οι γονεί του και οι αδερφοί του φυσικά. Και δεν το δέχτηκα με πολλή φασαρία μεταξύ μα, αναγκάστηκε να του πει να γυρίσουν στην πατρίδα τους στην Αλβανία. Ε, τότε ήταν που ξεκίνησε και ο Γολγοθάς μου, γιατί δέχτηκα να καθίσει ο αδερφό του και η αδερφή του μαζί μα για λίγο καιρό, το οποίο κράτησε τρία χρόνια. Δηλαδή, εσύ και με τα δύο αδέρφια. Η πεθερά μου τα πάντα τα μάθαινε από τα παιδιά τη τα άλλα, και έτσι ήταν σαν να ήταν σπίτι μου. <σ mechanics> Ήρθε η μέρα του γάμου και εκεί κουμάντο, εκεί η πεθερά μου για το πώς θα στολίσουμε το χώρο, μέχρι που έφτασα σε σημείο και της είπα ότι είναι ο γάμος μου και όχι ο δικός της. Και αν δεν συμφωνεί, να πάρει τον άντρα της και να παντρευτεί αυτή, αν έχει αποθυμένη. Καλά τη είπε. <laughs> Κοίταξε, καμένη μέσα στον κομμουνισμό μπορεί να μην μπορούσαν να κάνω και μεγάλα γλεντια, δεν ξέρω. Τότε που θα παντρεύτηκε η πεθερά σου. Ο άντρα μου αμέτωχο σε όλο αυτό, μην στεναχωριέται η μάνα. Τέλο πάντων, μα βρήκε μια μέση λύση, γίνεται ο γάμο και μετά από ένα χρόνο κάνω το παιδί μου. Ήρθα για το παιδί, καλά έκαναν. Έλα όμω μου ότι ήρθαν και έμειναν. Έλα μου όμω ότι ήρθαν και έμειναν τέσσερι μήνε στο σπίτι μα και επενέβαινε για τα πάντα, μέχρι και πώ να κάνω μπάνιο το παιδί μου. Και από εκείνη τη χρονιά μέχρι και τώρα που σου γράφω, του έχω κάθε χρόνο τουλάχιστον τρει μήνε στο σπίτι μου. Κάθε χρόνο τα ίδια να χώνουν τη μύτη του σε όλα, ο άντρα μου να μην λέει τίποτα για να μην του στενοχωρεί και να μην μιλάει ούτε στον αδερφό του ούτε στην αδερφή του ώστε να μοιράσουν του μήνε ίσα ίσα. Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα άλλα του δύο αδέρφια έχουν επίση παντρευτεί. Ίσα ίσα που μου δικαιολογείται εμένα ότι νιώθουν πιο άνετα σε εμά, γι' αυτό δεν πάνε στα άλλα του παιδιά. Πώ νιώθουν πιο άνετα από τη στιγμή που ξέρει ότι δεν με Πώ νιώθουν πιο άνετα από τη στιγμή που ξέρει ότι δεν με συμπαθούν, έχουν γίνει πάρα πολλά μεταξύ μα. Ο άνδρα μου λείπει όλη η μέρα από το σπίτι στη δουλειά και έρχεται αργά το βράδυ. Με συνέπεια να του έχω εγώ όλη η μέρα και με το παραμικρό να βρουν κάτι να πούν και όταν έρχεται ο άνδρα μου ή έχουμε κανονίσει κάτι δυο μα να τον παίζει άρρωστη η πεθερά μου ή να τον παίρνει τηλέφωνο και τον λέει ότι είναι άρρωστη κλπ. Είχα να έρθουν δύο χρόνια μετά από ένα μεγάλο καυγά με τον άνδρα μου στα πρόθυρα τη διάλεξης τη οικογένεια μα. Έχουν δύο χρόνια να μου μιλάνε, που δεν μου μιλάνε. Να ξέρετε, βάζει καθόλου τελεία γιατί φαίνεται τη ζωή σου είναι έτσι μια ατέλειωτη τελεία. Μια ατέλειωτη αρμένη και βίζει τον πεθερικό σου είναι η ζωή σου, ε. Συγγνώμη που δεν τα διαβάζω ορθά γιατί δεν, είναι, δεν υπάρχουν τελείε, προσπαθώ να βρω το τέλο τη πρόταση. Εγώ δεν εμπόδισα ποτέ τον άνδρα μου να πάει να του δει. σα ίσα του έδωσε και το παιδί να του το πάει και τώρα μου λέει ότι θα έρθουν για τι γιορτέ πάλι. Τα ίδια, τα έχω πει όλα στον άνδρα μου, τι έχει συμβεί μεταξύ μα, αλλά δεν πιστεύει κάποια πράγματα. Αλλά δεν με πιστεύει. Τελεία εδώ πρέπει να βάλεις. Κάποια πράγματα είχαν γίνει παρουσία του και δεν μίλησε καν. Αντιθέτω, γύρισε μπροστά του και έβαλε τι φωνέ σε μένα για κάτι που έκαναν αυτοί. Και μου είπε ότι άλλο δουλεύει γι' αυτό και δεν τα λυπάμαι τα πράγματα. Τι εννοεί άλλο δουλεύει γι' αυτό, εννοεί για τα χρήματα. Εγώ κάθισα σπίτι. Α, ναι, για τα χρήματα εννοεί. Εγώ κάθισα σπίτι όχι επί επιλογή. Δυστυχώ το παιδί μου γεννήθηκε με ένα πρόβλημα υγεία και πρέπει να είμαι μαζί του. Είμαι σε απελπιστική κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει να έχω κάτι, γιατί μονίμω από την ώρα που έμαθα ότι θα έρθω, μονίμω κλαίω. Όταν μπαίνω στο σπίτι, νιώθω ότι κάτι με πνίγει, δεν με χωράει το σπίτι μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Του έχω ζητήσει δύο φορέ να πάμε σε κάποιον ειδικό και δεν έχει δεχθεί. Μου λέει ότι είναι πεταμένα λεφτά. Και εκεί πρέπει να πα συνέχεια και όχι μόνο μια φορά, και ότι δεν έχει λεφτά για να πάει τι να κάνω, σε παρακαλώ, βοήθησε με, αν μπορεί. Θέλω να μεγαλώσω ένα παιδί ευτυχισμένο και όχι δυστυχισμένο και να ακούει του γονεί του να μαλώνουν μόνο για του τρίτου. Σε παρακαλώ, τι να κάνω, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και τι έγραψα εγώ τη φίλη. Φίλοι, έμπλεξε τι έγραψα. Να με συγχωρήσετε όσοι είστε βορειοπυρώτε από την Αλβανία, να με συγχωρήσετε. Τι έγραψα. Οι Αλβανοί και οι βορειοπυρώτε μπορεί να έχουν αυτή την οτροπία. Όπω και οι πόντι. Οι γονεί να ανακατεύονται στα παιδιά όπως και οι Κύπροι. Μ? Δεν θέλω να ακούσω τώρα τσίστρια, αλλά επειδή έχω δουλέψει με πολλά ζευγάρια που έρχονταν είτε από τη Βορείο Ήπειρο, είτε από την Αλβανία, είτε με πόντιους. Στην Κύπρο έχουμε Έλληνες με καταγωγή από τον Πόντο από τη Γεωργία, από διάφορε περιοχέ και είχα πολλού πελάτε από εκείνε τι περιοχέ και είναι μια συνήθεια αυτή που έχουν. Μη σου πω ότι είναι και η συνήθεια να μένουν συνέχεια μόνιμα το νέο ζευγάρι να μένει με τα πεθερικά. Συνήθω το άνδρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνει. Η γνώμη μου είναι να πα μόνη σου στο ψυχολόγο εφόσον δεν έρχεται αυτό, τουλάχιστον να ενδυναμωθεί εσύ και να βοηθηθεί. Το ότι κλέστησε έγραψα ίσω είναι σύμπτωμα κατάθλιψη. Να διαβάσει τα βιβλία μου: Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά, και το να μείνω να φύγω. Αφού το έχει βάλει και τίτλο. Στη θέση σου δεν θα δεχόμουν να έρθουν τα πεθερικά μου. Είναι και δικό σου το σπίτι, βάλε βέτο. Αυτό τι είχα γράψει. Ναι, Γεια μου, τώρα θα ακούσει το βίντεο κανένα από αυτού που με θεωρούν ότι είμαι φεμιναζή. Πώ το λένε αυτέ που είναι πολύ φεμινίστε και, είναι... και θα πουν να τη χωρίζει τα ζευγάρια. Μα απάντησε όμω η φίλη. Μετά από δύο μήνε. Καλησπέρα, Θέκλαμου. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση που μου έστειλε τότε ήθελα να σου πω πως την αρμένικη βίζητα δεν τη γλίτωσα. Πήρα τα βιβλία σου, τα διαβάζω, όπως και επίσης κατάφερα να μπω σε ψυχολόγο μια φορά μόνη μου και μια μαζί με τον άντρα μου. Αλλά δυστυχώς ήταν και η μοναδική φορά που ήρθε, μόνο και μόνο για να με ενσυκοφαντεί στο ψυχολόγο. Έλεγε στο ψυχολόγο, ένα, ότι τον έχω χωρίσει από τους φίλους του και δεν έρχεται κανείς σπίτι μας γιατί με τον τρόπο μου τους διώχνω, ότι μια αγενής, δεν είπε όμως το ψυχολόγο ότι αυτός φεύγει νωρίς το πρωί και γυρίζει αργά το βράδυ. Σχεδόν όλοι οι φίλοι που έχουμε οικογενειάρχε είναι από τη δική μου μεριά. Γιατί μια φορά δεν του έχει πάρει ούτε ένα τηλέφωνο τα τυπικά τουλάχιστον. Όχι τα 20 χρόνια που θέλει αυτό να έχει για φίλου ενώ είναι οικογενειάρχη. Δεύτερον, είπε στο ψυχολόγο ότι εγώ έχω διώξει τη δικιά μου τη μάνα από το σπίτι και τότε πώ να περιμένουμε να σεβαστώ τη δικιά του. Ναι, την έχω διώξει τη μάνα μου από το σπίτι, γιατί με είχε φτάσει στο αμήν, ενώ ήμουν έγκυο, ξάπλα, επειδή είχα άσχημη εγκυμοσύνη. Δεν το λέω για να δικαιολογώ τον εαυτό μου, ίσα ίσα που του λατρεύω και του σέβομαι, αλλά έχω βάλει όρια στη μάνα μου, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ο καλό μου με του δικού του, για να μην λέω πολλά. Εγώ, θα συνεχίσω και, εγώ συνεχίζω και πάω μόνη μου στο ψυχολόγο για να δυναμώσω εγώ. Η αρμένικη βίζιντα συνεχίζεται στο σπίτι μου. Έχω φτάσει σε σημείο να μην μιλάω με κανέναν, με κανέναν τους, να φεύγω από το πρωί από το σπίτι μου και να μαζεύω με το βράδυ μόνο για ύπνο και τους έχω αφήσει να λονίζουν αυτοί στο σπίτι μου, μόνο έτσι είμαι ήρεμη, γιατί δεν τους βλέπω. Δυστυχώ, δεν είναι όμω και αυτή η κατάσταση να τριγυρνάω στου δρόμου μαζί με το παιδί σαν την άδικη κατάρα και να έχω τον καλό μου. Το βάζει και σε εισαγωγικά τον καλό σου. Να μου λέει δεν σε διώχνει κανεί από το σπίτι σου, ούτε στην πλάτη σου του κρατά για να σε ενοχλούν. Και μετά βάζει ένα πυθικάκι που κάνει αυτό το αυτό το emoji. Oh, oh, αυτό που θα έκανα και εγώ. Oh. <laughs> του κρατά την πλάτη σου. Κορί, πώ αντέχει. Σοβαρά όμω. Πώ αντέχει. Ξέχασα να σου πω ότι του ψυχολόγου του είπε ότι είναι οι γονεί μου. Που, ότι, ότι είναι οι γονεί μου. Α, του ψυχολόγου του είπε ότι είναι οι γονεί μου. Θα έρθουν και θα καθίσουν όσο θέλουν αυτοί. Την πήρε την απάντηση φυσικά από τον ψυχολόγο ότι το σπίτι δεν είναι μόνο δικό του. Γι' αυτό και δεν ξανά ήρθε. Αυτά είχα να σου πω, αγαπημένη μου. Δεν σου τα γράφω για απάντηση. Θα ήθελα πολύ να το έκανε vlog και βάλε όποιο τίτλο νομίζει. Α, ε, μου δώσε την ευκαιρία, λέω. Αρμένη κυβίζει τα οπεθερικά. Και σήμερα άκουσα το vlog σου για το Κυριακάτικο τραπέζι και γέλαγα. Μια κλαίω, μια γελάω με τα vlog σου, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρω και θα γελάω. Σε φιλώ και σε ευχαριστώ για όλα γιατί από σένα πήρα δύναμη. Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποια φάση είναι τώρα η φίλη, γιατί σήμερα αποφάσισα να τη κάνω το vlog τη. Οπότε την ενημέρωσα ότι θα είναι το vlog τη σήμερα, αλλά θα προλάβει να μου δώσει update. Λοιπόν, και βίζετε από πεθερικά και οι ή των πεθερικών οι οποίοι του δικαιολογούν. Και δεν δικαιολογούν ή μάλλον δεν κατανοούν τη σύζυγό του. Δεν το έχω βιώσει, δεν έχω προσωπική πείρα. Έχω όμω έμμεση πείρα ή <χει> επαγγελματική πείρα με τα πολλά ζευγάρια που έχω δουλέψει τα 20 χρόνια που έχω εργαστεί ω ψυχολόγο και φυσικά και με όλα αυτά τα mail που παίρνω από εσά. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το εξή. Ότι εσύ έχει φτιάξει μια οικογένεια. Έχει παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο. Έχει κάνει το παιδάκι σας, Έχει κάποια όνειρα για σένα, για τη ζωή σου. Θέλει να είσαι εσύ η κυρία του σπιτιού σου και αυτό ο κύριο του σπιτιού σου. Όχι η κυρία του σπιτιού σου να είναι η σου, ή η κύριο του σπιτιού σα να είναι ο πεθερός σου ή ο πατέρα σου. Εσύ φαίνεται ότι είσαι πιο προοδευτική από τον άντρα σου. Και ίσω και πιο καλλιεργημένη ψυχικά, ψυχοσυναισθηματικά πιο όρημη. Και έχει κατανοήσει ότι οι γονεί μα είναι γονεί μα, του αγαπάμε, του σεβόμαστε, του εκτιμάμε. Αλλά αν δεν σέβονται αυτή την ιδιωτικότητά μας, και τις συνήθειες που έχουμε στην οικογένεια μας, αναγκαστικά θα πρέπει να τους βάλουμε όρια. Και φαντάζομαι ότι εσύ που έβαλες όρια με τη, στη μάνα σου, δεν είστε σε φάση που να μην μιλιέστε με τη μάνα σου, δεν γράφει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι εξακολουθείτε να αγαπιέστε, γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται και αυτό είναι αλήθεια, αλλά οριοθετημένα πλέον. Δεν μπορεί κόρη εσύ να βάλεις όρια στην πεθερά σου και να βάλεις όρια στον πεθερό σου, επειδή δεν είσαι αίμα του εσύ, είσαι νύφη. Και αν τα χαλάσετε, που τα έχετε χαλάσει ήδη, αφού κάνετε και δύο χρόνια να μιλήσετε, τέλος πάντων, αν τους την πεις εσύ, αν τους βάλεις όρια εσύ, δεν θα σε συγχωρέσουν. Και δεν θα μπορέσουν να το δουν με την κατανόηση που προφανώ το βλέπει η μάνα σου, είτε σου τη δείχνει είτε δεν σου τη δείχνει. Γιατί σου μιλάω και ω μάνα αυτή τη στιγμή, που έχω μεγαλύτερα παιδιά από το δικό σου, ότι τα παιδιά μα, άμα, τους, άμα μα πούν κάτι που δεν μα αρέσει, άμα μα οριοθετήσουν, και εμένα μου έχει τύχει να με ορευθύνουν τα παιδιά μου, του στυλ, για παράδειγμα, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, μη μιλά στο ίδιο δωμάτιο, ή ξέρω εγώ, όταν έρχονται οι φίλοι μα, μην εμφανίζεσαι. Και του ακούω. Του ακούω, γιατί είμαι παρορμητικό άνθρωπο και μπορεί να ανακατεύομαι χωρί να το επιδιώκω στη ζωή του. Και έτσι, όταν μου βάζουν όρια, του ακούω. Μπορεί να θυμώσω εκείνη την ώρα, για μπορεί να σκεφτώ μέσα μου στο σπίτι μου, μου λε σε ποιο δωμάτιο να μπω. Αλλά κάνω δεύτερη σκέψη και λέω: Όχι, πρέπει να σεβαστεί το παιδί σου, γιατί και εσύ, αν ήσουν στη θέση του που ακόμη θα. Αν ήσουν ακόμη φοιτήτρια και δεν είχε δικό σου σπίτι, θα ήθελε να έχει την ιδιωτικότητα σου. Λέω το παράδειγμα το δικό μα που είναι πολύ λεπτό και έχει κάνει με την ιδιωτικότητα. Λοιπόν. Ε, η μάνα σου και να τη πει ό,τι και να τη πει, ό,τι και να τη κάνει, θα σε συγχωρέσει. Και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ. Το έχουμε δει σε ζευγάρια. Που ο γιο των πεθερικών των επεμβατικών, των παρεμβατικών, και αυτό μου κάνουν αρμένικε βίζετε. Έχει σηκώσει ανάστημα στη μάνα ή στον πατέρα. Συνήθω τη μάνα σε κονεί ω ανάστημα. Γιατί οι περισσότερε οικογένειε, ειδικά οι παραδοσιακέ, είναι μεν πατριαρχικέ, αλλά μέσα στο σπίτι είναι η στον πατερα συνηθω τη μανα σε κονει αναστημα γιατι οι περισσοτερε οικογενειε ειδικα οι παραδοσιακε ειναι μεν πατριαρχικε αλλα μεσα στο σπιτι ειναι η γυναικα που κυβερνάει. Είτε φανερά, είτε ε, υποχθόνια. Θα ξεχάσω ποτέ εκείνη την ατάκα στο My Big Fat Greek Wedding. Νομίζω στο πρώτο ήταν όχι στο remake, που έλεγαν οι Ελληνίδε, οι μετανάστριε, οι. Μετανάστριες, οι, οι Ελληνοαμερικανίδες έλεγα στην κοπέλα, ο άνδρας είναι η κεφαλή του σπιτιού, αλλά η γυναίκα είναι ο λαιμό που γυρνάει την κεφαλή όπου θέλει, το οποίο νομίζω είναι κινέζικη παροιμία. Δεν είναι ελληνική που την είχαν βάλει στην ταινία σαν ελληνική, επειδή έχετε πολλού από εδώ που έχετε γνώσει λογογραφία. Πέστε μα, αν όντω υπάρχει μια τέτοια ελληνική παροιμία, ή για λόγου οικονομία του σεναρίου, μια κινέζικη παροιμία. Ε, μεταποιήθηκε ω ως ελληνική συντενία My Big Fat Greek Wedding, που έλεγε ο, ο άνδρας είναι το κεφάλι του σπιτιού, ενώ η γυναίκα είναι ο λαιμός. Εμένα αυτά τα πράγματα δεν μου αρέσουν, δεν συμφωνώ μαζί τους, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος αρχηγός στο σπίτι, ότι είναι καλά να συνεργάζονται όλοι μέσα στο σπίτι, όμως από τη στιγμή που... Υπάρχει ε, αυτή η συνθήκη που φαίνεται ότι και στην. από όσα γράφει, δηλαδή, φαίνεται ότι η πεθερά σου είναι που κάνει κουμάντο. Εάν ο άντρας σου τσακωθεί με τη μάνα του, και μπορεί και να μην μιλούνται κιόλα, εάν τυχόν η μη κακόν, ή ευτυχώ, ή δεν ξέρω πώ να το χαρακτηρίσω, εάν φτάσει στην περίπτωση να χωρίσετε, με λιγάλα θα είναι με τη μάνα του από την πρώτη μέρα. Με λιγάλα. Το έχω δει πολλέ φορέ. Το έχω δει πάρα πολλέ φορέ. Γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται, είπαμε. Λοιπόν, και αυτό είναι και ένα καλό πράγμα ότι το αίμα δεν γίνεται νερό, γιατί όταν μιλάμε για άλλε συνθήκε διαφορετικέ που έχουμε γονική αποξένωση, τα παιδιά που είναι αποξενωμένα από του γονεί του, κάποια στιγμή όταν θα συναντηθούν θα ξανασυνδεθούν μαζί του. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι σε ένα τα θέματα σου είναι δύο-τρία, δεν είναι ένα μόνο. Το ένα είναι τα πεθερικά σου, τα εξαιρετικά παρεμβατικά. Okay. Το άλλο όμω είναι ότι ο άνδρα σου δουλεύει πολλέ ώρε και μένει πολλέ ώρε μόνη σου. Και επίση, ότι φαίνεται πω με τον άνδρα σου έχετε κάποιε διαφορετικέ επιδιώξει και διαφορετικά ενδιαφέροντα, γιατί σε ένα αρέσει η οικογενειακή ζωή. Σ' αρέσει να βρεθείτε με φίλου που έχουν και αυτοί παιδιά, να κάνετε παρέα με άλλα ζευγάρια που είναι οικογένειε κτλ. Ο άνδρα σου όμω έγραψε ότι θέλει να κάνει παρέα με κάποια εικοσάχρονα, δηλαδή σαν να παλιμπεδίζει λίγο ο άνδρα σου ή σαν να θέλει να νιώθει ελεύθερο ή θέλει να νιώθει νεαρό παιδί και ίσω να το βολεύει και όλα στη συνθήκη όταν έρχονται οι γονεί του και μένουν στο σπίτι σα, γιατί εκεί ξανανιώθει πάλι ότι είμαι ο έφηβο γιο που θα βγω έξω με του φίλου μου, θα κάνω και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, σε αντίθεση με κάποιου άλλου από εμά που όταν βρισκόμαστε στο περιβάλλον του σπιτιού μα, του πατρικού ή του μητρικού, στο σπίτι του γονέων μα τέλο πάντων, ε, δεν μα αρέσει που νιώθουμε μικροί. Εγώ, για παράδειγμα, δυσκολεύομαι πολύ να πάω να μείνω, να κάτσω μέρε στο πατρικό μου, γιατί μπαίνω ψυχολογικά σε μια συνθήκη που νιώθω ότι είμαι έφηβος, είμαι ξανά παιδί και ότι οι γονεί μου με ορίζουν. Και βρίσκω τον εαυτό μου ότι μπαίνω σε μια φάση που ξαναγίνομαι παιδί με έναν τρόπο που δεν μου αρέσει. Δηλαδή ότι χάνω την ελευθερία μου, ότι υποτάσσομαι στις απαιτήσει του ή ότι τέλο πάντων κάνω πράγματα για να του ευχαριστήσω. Γι' αυτό μένω τόσο μακριά από του γονεί μου. Και δεν έχουμε τακτικέ συναντήσει. Όχι επειδή δεν του αγαπάω, επειδή δεν είμαι συνδεδεμένη μαζί του. Είπαμε ότι το αίμα νερό δεν γίνεται. Αλλά να γνωρίζω εγώ προσεκτικά ότι επειδή υπήρξα πολύ υποτακτικό παιδί στο παρελθόν, ότι αν παραμείνω πολλή ώρα μαζί με του γονεί μου, πολλέ μέρε μαζί με του γονεί μου, ειδικά με τη μητέρα μου, επηρεάζουν. Και εδώ θυμάμαι το βιβλίο του Γιάλλον που έχει γράψει για τη σχέση με τη μητέρα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ τον τίτλο. Μητέ, δεν το, δεν, το, θυμάμαι να μην το πω και ένα, ένα, βιβλίο για τη μητέρα που έλεγε για τη μητέρα το Ήρβιν Γιάλωμο που ο Ήρβιν Γιάλωμος είναι, ο Ήρβιν Γιάλωμος ένας πασίγνωστος ψυχίατρος και υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής ο μεγαλύτερος στον ζωή εκπρόσωπο τη υπαρξιακή ψυχοθεραπευτικής σχολής που έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία τα οποία αγαπάει πολλοί κόσμος και έχει γράψει βιβλία όπως στον κήπο του Επίκουρου έχει γράψει βιβλία όπως όταν έκλαψε ο Νίτσε, έχει γράψει βιβλία τα οποία είναι μυθιστορηματικά, αλλά έχουν σχέση και με ψυχολογία και με ψυχολογικές θεωρίες, με την ψυχοθεραπεία. Εδώ είχα ένα τεράστιο βιβλίο, το έχω στο διπλανή βιβλιοθήκη. Ένα πολύ χοντρό βιβλίο του, 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 του Ήρβιν Γιάλων που είναι η, η, θεωρία στη ψυχοθεραπεία ομάδων. Λοιπόν, έλε, έγραφε ο Γιάλλον σε εκείνο το βιβλίο του ότι... Ε, είμαι ψυχίατρο, είμαι, ξέρω εγώ, ήταν 60 ετών το εντόγραφο. Είμαι 60 ετών και δεν μπορώ να παραμείνω στο ίδιο δωμάτιο με τη μάνα μου για πάνω από μισή ώρα χωρί να αρχίσω να τρελαίνομαι. Και χαρακτήριζε τη μητέρα του με ένα επίθετο σχιζοφρενογόνα. Του στυλ μου προκαλεί σχιζοφρένεια. Με τρελαίνομαι όταν είμαι στο ίδιο δωμάτιο με τη μάνα μου. Φαίνεται ότι όσοι από εμά έχουμε μια αλφα ψυχοσυναισθηματική οριμότητα και θέλουμε να ξεφύγουμε από τα δεσμά της παιδικής μας ηλικία. και αναφέρω τώρα, αναφέρω τώρα τον τίτλο ενός βιβλίου σχετικού, τον παραφράζω. Όσοι θέλουμε να, να, οριμάσουμε και να είμαστε κύριοι και κυρίες του εαυτού μας, ε, δεν νιώθουμε καλά να μένουμε στον ίδιο χώρο με τους γονείς μας. Ενώ όσοι είναι σε άλλο στάδιο ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και υποσυνείδητα ίσως επιθυμούν να παραμείνουν παιδιά, το απολαμβάνουν να μαζί με τους γονείς τους. Δηλαδή, όταν έρχονται τα πεθερικά σου και κάθονται τρει μήνε, ο άντρα σου μπορεί να ξαλαφρώνει, μπορεί να ξεγνιάζει. Δεν ξέρω αν, σας, αν συνεισφέρουν και οικονομικά τα πεθερικά σου στο σπίτι. Γιατί για να κάθονται τόσο καιρό σημαίνει δεν εργάζονται, και για να μην εργάζονται μπορεί να σημαίνει ότι έχουν κάποια εισοδήματα ή κάποια σύνταξη, ξέρω, κάποια χρήματα. Μήπω νιώθει ότι φεύγουν οι ευθύνε από πάνω μου και δεν είμαι. Ο οικογενειάρχη που πρέπει να φέρνω χρήματα στο σπίτι και σου λέει και για τα χρήματα, σου λέει: Εγώ ψωνίζω. Εσύ δεν δουλεύει, άρα πρέπει να με ακούσει. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι αυτό. Το τρίτο που έχω να σου πω είναι ότι η συνάντηση που είχατε με τον ψυχολόγο έτσι όπω την έχει περιγράψει δεν είναι περίεργη, δεν είναι παράδοξη. Πολλέ φορέ, όταν έρχεται ένα σύζυγος για πρώτη φορά στο ψυχολόγο, θα πει αυτά τα πράγματα, θα πει μπροστά σου θα σε κατηγορήσει ότι μα αυτή έχει διώξει τη δικιά της τη μάνα στη δικιά μου τη μάνα, τώρα θα κολλούσε. Ε, ε, είναι δικό μου το σπίτι, εγώ δουλεύω, εγώ φέρνω τα χρήματα και εγώ θέλω να είναι οι γονείς μου. Ε, και δεν είναι και παράδοξο κιόλας που δεν ξαναπήγες στο ψυχολόγο. Τώρα δεν ξέρω τι μέθοδο χρησιμοποίησε ο συνάδελφος, προφανώς συμβουλευτική σας έκανε και είπε την άποψή του οποία ήταν και ορθή, Λέγοντα την όμω έτσι ε, κατευθείαν, έδωσε το μήνυμα στον άντρα, ο οποίο ήταν και προκατηλημένο που του πάει εκεί ότι είναι πεταμένα τα λεφτά στο ψυχολόγο και είναι, να πηγαίνουμε συνέχεια στο ψυχολόγο είναι πρόβλημα. Οπότε πιάστηκε από εκείνο που του είπε και έφυγε. Δηλαδή και να καθυστερούσε τώρα που το σκέφτομαι να το πει στη δεύτερη τρίτη συνάντηση, πάλι θα έφευγε. Λοιπόν, εσύ καλά κάνει και συνεχίζει την ψυχοθεραπεία. Ε, δεν μας, γράφεις, δεν, μας, δεν μας γράφεις για τη σχέση σου με τον άνδρα σου, γράφεις ότι είναι κρίμα να τσακώνεστε για τρίτους. Αυτό με βοηθάει να υποθέσω ότι στη μεταξύ σας σχέση δεν έχετε θέμα. Ότι το θέμα σας είναι περισσότερο οι σχέσεις, οι σχέσεις του και η προσκόλληση που έχει με τους γονείς του και το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνεται, δεν καταλαβαίνει και δεν συμπονεί με τη δικιά σου δυσκολία με αυτό. Ε, τι να πω. Τώρα, πρόληψη δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν τον παντρεύτηκε. Οι υπόλοιπε κορούδε, τα παρόμοια νεαρά κοριτσούδια που βλέπουν αυτό το βίντεο, οι ελεύθερε και οι ελεύθεροι που βλέπουν αυτό το βίντεο, να προσέχετε αυτά τα πράγματα πρωτού συνδεθείτε με τα δεσμά του γάμου και πρωτού τεκνοποιήσετε με κάποιον άνθρωπο. Και γιατί έχει και γυναίκε που είναι κολλημένε στου γονεί του. Προσέχετε αν υπάρχει κόλλημα και αν υπάρχει. Επιθυμία να ζήσουν όλοι μαζί κλπ. Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί θα το βρείτε μπροστά σα. Δηλαδή, μπορεί τον πρώτο καιρό που είμαστε μέσα στα μέλια και ερωτευμένοι και μέσα στην τριλή διάθεση και την καλή χαρά, ε, να, να μην μα γνιάζει ότι καλά αυτό γουστάρει να κάθεται στο ίδιο σπιτί με τη μάνα του, ή αυτή πάει και πίνει συνεχώ καφέ με τη μάνα της δηλαδή. Γιατί ξαναλέω και οι γυναίκε που είναι προσκολλημένε στι μάναδε του, δεν έχει μόνο άντρε. Κοιτάξτε τα αυτά προληπτικά. Τώρα εκ των υστέρων, τι να σου πω, φιλενάδα. Ε, θα σου έλεγα ότι να συνεχίσεις το ψυχο, με τον ψυχολόγο για να δεις τι γίνεται εάν τυχόν σου έχει δημιουργηθεί κάποια διαταραχή πανικού ή κάτι, ή κάποια φοβία να το ξεπεράσεις με την ψυχοθεραπεία. Ρώτα τον ψυχολόγο αν θα χρειαστείς να πάρεις και κάποια αντικαταθλιπτική θεραπεία παράλληλα, γιατί ίσως να σου έχει δημιουργηθεί κάποια διαταραχή πανικού, δεν ξέρω, υποθέτω. Τουλάχιστον φοβία με τα σου φαίνεται πως σου έχει προκληθεί. Και θα έλεγα ότι η καταλληλότερη περίοδο για να τον πάρει τον άντρα σου να πάτε μαζί στο ψυχολόγο δεν είναι η περίοδο λίγο πριν να έρθουν τα πεθερικά σου ή όταν είναι τα πεθερικά σου εκεί. Είναι η περίοδο μετά που θα φύγουν. Ξέρω εγώ αν αυτοί έρχονται το καλοκαίρι να πάτε το χειμώνα στο ψυχολόγο. Ή αν αυτοί ξέρω εγώ έρχονται το φθινόπωρο να πάτε την άνοιξη στο ψυχολόγο. Δηλαδή να διαλέξει μια περίοδο που δεν θα επίκειται επίσκεψη αρμένικη βίζητα των πεθερικών για να συζητήσετε κάποια θέματα και να μην το παίρνει ο άντρα σου ότι τον πήρε τώρα από ταυτή στο ψυχολόγο για να του πει ο ψυχολόγο να μην έρθουν οι γονεί του στο σπίτι σα. Ε, το ιδανικό θα είναι αυτό από μόνο του να αντιληφθεί ότι το πολύ τα μιτσικότσι και κολλητιλίκι κολιτιλ, με του γονεί μα ενώ έχουμε δικιά μα οικογένεια δεν πολύ ταιριάζει και επίση να δει και τα άλλα τα θέματα. Ε, Πώ θα μπορεί να περνάει περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί σου ούτω ή άλλως, ε, σω να μειώσει λίγο τι ώρε εργασία ή να κάνετε και λίγο να αλλάζετε βάρδιε. Δηλαδή να βρει εσύ μια δουλειά μερική μερικής απασχόληση, να προσέχει αυτό το παιδί. Δεν ξέρω σε ποια ηλικία είναι το παιδί. Πάει σχολείο το παιδί από ό,τι κατάλαβα. Ναι, παιδιά είναι 9 ετών. Να έχει την έγνοια, ή να, να, να βρει μια δουλειά μερική απασχόληση στο πρωινό, ή αν θα έχει κάποια απογευματινή απασχόληση τρει-τέσσερι ώρε να προσέχει, να κοιτάει αυτό το παιδί και εσύ να πηγαίνει στην απασχόλησή σου. Και. Αν εργαστεί και εσύ και φύγει και εσύ λίγο από το σπίτι, θα επέλθει και μια ισορροπία οικονομική. Και ίσω να είναι πιο πρόσφορο το έδαφο για να γίνει θεραπεία ζευγαριού και εύχομαι πραγματικά να τα καταφέρετε. Τι, να φτάσετε στο ίδιο επίπεδο ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης, στην ίδια ψυχολογική και συναισθηματική ηλικία, που να έχετε παρόμοιες απόψεις. Δηλαδή, να μην είναι μόνο εσύ που θα σκιάζεσαι άμα θα τα πεθερικά σου να κάνουν αρμενική βίζα, να σκιάζεται και αυτό. Να μην είναι μόνο εσύ που δεν θε τη μάνα σου με στα πόδια σου, να μην τη θέλει ούτε κι αυτό. Καταλαβέ. Ε, αυτό είναι το ευκταίο. Να φτάσει σε εκείνο το επίπεδο συναντήληψη. Αλλά συνέχισε τη συναντήση σου με τον ψυχολόγο για να δει, γιατί ε, έχει τραυματιστεί ψυχικά. Γράφει ότι είχε μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη, ότι είχε θέματα με τη μητέρα σου τώρα, ότι έγιναν διάφορα με τα πεθερικά σου. Πάρε αυτή τη στήριξη για να ξαναβρει τον εαυτό σου και να ξαναβρει τη χαρά τη ζωή. Και εύχομαι μαζί να συμβαδίσετε για να καταφέρετε να επιλύσετε το θέμα. Την αγάπη μου σε όλους, καλημέρα, φιλιά και κάτι για μας που είμαστε μελλοντικέ πεθερές, εάν στην περίπτωση αποφασίσουν τα παιδιά μας να παντρευτούν, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα οι μελλοντικέ πεθερές και οι μελλοντικοί πεθεροί να ζουν τη δική τους ζωή, to get their own life, to get their own lives, together life που λένε, και να μην ανακατεύονται στη ζωή των παιδιών τους. Δεν είναι normal πράγμα στο 2020. Να πηγαίνει, να μένει είτε μόνιμα με τα παιδιά σου είτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δεν είναι, δεν είναι. Μπορεί να τέριαζε το 50, μπορεί να τέριαζε το 80, ξέρω εγώ, σε κάποιε άλλε χώρε. Δεν ταιριάζει το 2020 ούτε στην Κυπριακή ούτε στην ελληνική κοινωνία αυτό το πράγμα. Α εκμοντερνιστούμε λίγο. Μιλάω για εμά του γονεί, που τυχόν θα γίνουμε επεθερικά, ούτω ώστε να μην επιβάλλουμε τον εαυτό μα, τα παιδιά μα και στου συντρόφου του. Και κύριο στόχο μα να είναι η ευτυχία των παιδιών μα και το να είναι τα παιδιά μα καλά και να έχουν μια υγιή σχέση και ένα υγιή γάμο αν είναι παντρεμένοι, ή να έχουν μια υγιή προσωπική ζωή αν είναι ελεύθεροι, ή να είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή του ανεξαρτήτω οικογενειακή κατάσταση. Και όχι η έγνοια μα να είναι να του χαρούμε εμεί ή να μα δώσουν εμά σημασία, ή να πάμε εμεί να δρέψουμε του καρπού των κόπων μα εντό πολλών εισαγωγικών, να καθόμαστε. Ε, με τι μέρε και με τι εβδομάδε και με του μήνε σπίτι του για να μα πυρπίνουν τα παιδιά μα. Ο καθένα να αναλάβει τον εαυτό του. Καλημέρα, φιλιά.